ανώτος που είναι ανάμεσα στις ξεχωριστές ανάμεσα στις δισπλημμύριες. Ανώτος δεν είστε, αλλά είστε μάλλον απασχολημένος με τις μεγάλες πύλες. Θα έχουν αρέσει τουλάχιστον 30 έτη. Αφού το τη συνήθισε εκεί, η κρόνη θερασμιότατον και φιλοπαίγουν χωράσιο. Μεταξύ ιδιωτική φροντίδα και μελέτη δεν έχω επισκοτήσει την εικόνα μου ή τη μνήμη της όσον θα νόμιζε της ίσως. Το βραχυκρονικό διάστημα, όπως συνέβησε η γνωριμία μας, ήταν και θα είναι πιθανώς η μόνη ευτυχή σε εποχή της ζωής μου. Ότε μετά τα αυτά. Θα είχα περάσει τουλάχιστον 7 χρόνια από τότε που τη συνάντησα εκεί. Στο Βόσπορο, στο σπίτι της θείας της. Οι φροντίδες μου για την επιβίωση και τα διαβάσματα δεν είχαν επισκιάσει καθόλου την εικόνα της στη μνήμη μου. Όταν μετά από αυτά γυρνούσα στα μέρη εκείνα με τα παιχνιδίσματα και τις χαρές, μονάχα την εικόνα της Μάσιγκας έβρισκα εκεί ίδια και απαράδεκτη. Γιατί μόνο αυτή η συμμορφή δεν ήρθε να επισκοτήσει το ιδάλμα της φαντασίας, διαξηράς πραγματικότητας. Σήμερα είχα το πρωτότυπο της εικόνας εκείνης ενώπιόν μου, αλλά το πρωτότυπο τούτο κατέστηκε το μεταξύ τόσο διάφορο του εξού είχα εγώ την εικόνα μου. Σήμερα είχα το πρωτότυπο της εικόνας αυτής μπροστά μου. Αλλά το πρωτότυπο αυτό διέφερε πολύ από αυτό που εγώ ίσως είχα στο νου μου. Το χαριτωμένο παιδάκι, με τη λεπτεπίλεπτη όψη και τις κοντές τριφογυριστές μπούκλες, είχε μεταμορφωθεί. Εις χοντροκοπημένων αγοροϊδές χωράσιων. Σε ένα χοντροκομμένο αγοροκόριτσο, που το θρασί και τραχή του πρόσωπο δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνο τον τροπαλό και λεπτεπίλεπτο παιδάκι. Και τα χέρια της, βάρυνα τώρα διπλά και διπλά μοσχυρές με βαρύτιμα κοσμήματα. Όπως βαρύτιμος ήταν και καρβοβελόνι, η αστράπτουσα υπό του στενού ανοίγματος του μακρού της επενδύτου, ήξερε ο πατήρ αυτής μακρυπνή κρασιανός Έλληνα, αλλά Αγγλίδα νυφευμένος. Ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ο οποίος διατελούσε εισίπατο και λία προσοδοφόρων αξίωμα παρά την αγγλική κυβερνήση. Όνομα και ιδιότητα. Φιλιό Τσομπανίδου, ηθοποιός. Για να μιλήσουμε λοιπόν, τι ετοιμάζετε ως νέα παραγωγή. Ετοιμάζουμε το Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως του Γεωργίου Βυζίνου σε διασκευή Ιωάννας Λιούτσια και σκηνοθεσία Χριστίνας Γιφτάκη με το Σταμάτη Στάμογλου και εμένα και το μουσικό μας το Βασίλη Γιαννούση. Γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη η μεταφορά του έργου του Γεωργίου Βυζίνου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα σας το παρουσιάσουμε από 30 Μαρτίου στον Πολυχώρο 1 στις 9 το βράδυ για κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 21 Απριλίου. Η παράστασή μας ταξιδεύει επίσης και στη σκηνή του Θεάτρου Άνετον 15 και 16 Απριλίου, Δευτέρα και Τρίτη στις 9, στα πλαίσια της ανοιχτής σκηνής Θεατρικές Φωνές της Πόλης 2019. Ωραία. Για να δώσουμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο για όσους δεν γνωρίζουν, δεν το έχουν διαβάσει. Πρόκειται για το διήγημα του Γεωργίου Βυζίνου, Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως, που γράφτηκε το 1883. Είναι η ιστορία του ποιητή που ταξιδεύει από τον Πειραιά στη Νεάπολη της Ιταλίας με το ατμόπλοιο Rio Grande, όπως λέει και το όνομά του, ήταν ένα μεγάλο πλοίο. Και εκεί συναντά τη Μάσιγκα, μια γνώριμή του από την πόλη, και όχι μόνο αυτήν, και το μυστηριώδη πατέρα της, τον κύριο Πι. Ο κύριος Πι είναι ένας πολύ, πολύ άσχολος κύριος, πολύ πλούσιος, και ταξιδεύει και αυτός μαζί και μάλιστα κάνει ιδιαίτερες περιποιήσεις στον ποιητή για το ποιητικό του τάλαντο, για την ποιητική του ευχέρεια και το ταλέντο του. Και ο ποιητής κολακεύεται πάρα πολύ. Αυτό το έργο μιλά για τη ματαιοδοξία, την αλαζονία, την εγωπάθεια και πράγματα που πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας και δεν ισχύουν. Ο έρωτας και η ματέωση είναι επίσης δύο από τα θέματα του έργου. Πώς προέκυψε η επιλογή του συγκεκριμένου έργου? Προέκυψε πριν κάποια χρόνια, όταν διάβασα το συγκεκριμένο έργο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο.
μιλά πάρα πολύ στην εποχή μας. Ζούμε την εποχή της ματέωσης, ζούμε την εποχή της αλαζονίας, της εγωπάθειας, των social media, που χωρίς αυτά δεν είμαστε τίποτα. Και μέσα από αυτό το έργο ο θεατής θα καταλάβει και θα ταυτιστεί πάρα πολύ με τους χαρακτήρες και πιστεύουμε ότι θα αρέσει πολύ. Να πούμε δύο λόγια για την ομάδα. Η ομάδα προέκυψε από δική μου πρωτοβουλία. Λέγεται Malum Discordiae, το μήλον της Έριδος στα λατινικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που πλαισιώναμε από εξαιρετικούς καλλιτέχνες, το Σταμάτη Στάμογλου, το συμπαίκτη μου, τη Χριστίνα Τηγιφτάκη, την σκηνοθέτηδά μας, το Βασίλη Γιαννούση, το μουσικό μας, τη Χριστίνα Τεχόλα, την ενδυματολόγο μας, την Ιωάννα Τηλιούτσια, τη δραματολόγο μας, την Δάφνη, τη Μουτζίκου, την βοηθό σκηνοθέτη και πολλούς άλλους καλλιτέχνες που εμπιστεύτηκαν το όραμά μου για να φτιάξουμε αυτή την παράσταση. Να πω ότι οι συνεργάτες μου δεν είναι μέλη της ομάδας, αλλά έχουν εμπιστευτεί πάρα πολύ την ιδέα μου να φτιάξουμε αυτή την παράσταση με πολύ αγάπη και δουλειά. Η ομάδα αυτή πόσο χρόνια μετράει? Είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται, ναι. Με αφορμή λοιπόν το ταξίδι του Ρίο Γκράντε από τον Πειραιά στη Νεάπολη, ταξιδεύει και η ομάδα μας στην Θεατρική Θεσσαλονίκη και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για την πρεμιέρα μας το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 9, εδώ στον Πολυχώρο Ενώ. Ωραία, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να έρθετε. Ανόητος δεν είστε, αλλά είστε μάλλον απασχολημένος με τις μεγάλες ποιήλες. Θα έχουν αρέσει τουλάχιστον πεντάει. Αυτό που συνήθισε εκεί, η κρόνη θερασμιότατον και φιλοπαίγουν χωράσιο. Μεταξύ δύο τέτοια φροντίδα και μελέτα δεν έχω επισκοτήσει την εικόνα μου ή την μνήμη της όσον θα νόμιζε της ίσως. Το βραχυκρονικό διάστημα, καθώς συνέβησε η γνωριμία μας, ήταν και θα είναι πιθανώς η μόνη ευτυχής εποχή της ζωής μου. Ότε μετά τα αυτά. Θα είχα περάσει τουλάχιστον 7 χρόνια από τότε που τη συνάντησα εκεί. Στο Βόσπορο, στο σπίτι της θείας της. Οι φροντίδες μου για την επιβίωση και τα διαβάσματα δεν είχαν επισκιάσει καθόλου την εικόνα της στη μνήμη μου. Όταν μετά από αυτά γυρνούσα στα μέρη εκείνα με τα παιχνιδίσματα και τις χαρές, μονάχα την εικόνα της Μάσιγκας έβρισκα εκεί ίδια και απαράδεκτη. Γιατί μόνο αυτή η συμμορφή δεν ήρθε να επισκοτήσει το ιδάλμα της φαντασίας για ξηρά πραγματικότητα. Σήμερα είχα το πρωτότυπο της εικόνας εκείνης ενώπιον μου. Αλλά το πρωτότυπο του το κατέστησε εντωμεταξύ τόσο διάφορο του εξού είχα εγώ την εικόνα μου. Σήμερα είχα το πρωτότυπο της εικόνας αυτής μπροστά μου. Αλλά το πρωτότυπο αυτό διέφερε πολύ από αυτό που εγώ ίσως είχα στο νου μου. Το χαριτωμένο παιδάκι με την λεπτή όψη και τις κοντές τριφογυριστές μπουκλές είχε μεταμορφωθεί. Εις χοντροκοπημένων αγοροϊδές χωράσιων. Σε ένα χοντροκομμένο αγοροκόριτσο που το θρασί και τραχή του πρόσωπο δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνο τον τροπαλό και αντεπίλεπτο παιδάκι. Και τα χέρια της, βάρη τώρα διπλά και τριπλά μοσχυρές με βαρύτιμα κοσμήματα. Όπως βαρύτιμος ήταν και καρβοβελόνι, η αστράπτουσα υπό του στενού ανοίγματος του μακρού της επενδύνου. Ο πατήρα αυτής μακρύ κρασιανός Έλληνα, αλλά Αγγλίδα νυφευμένος. Ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ο οποίος διατελούσε εσύπατο και λίγα προσοδοφόρων αξίωμα παρά την αγγλική κυβερνήσια Καπούτη. Τα χέρια της ασχημάτιστης ακόμα κοπελίτσας μου έφεραν και στο νου τον αγκλοποιημένο Κρίσο. Λοιπόν, Μάσικα, ο πατέρας σου ταξιδεύει με το ίδιο ατμόπλιο. Μου φαίνεται πως δεν